Γεια σας παιδιά, τρακόντα μας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο επιτέλους σταμάτησα να βαριέμαι και πήγα και έπαιξα Food Champions. Βέβαια μόνο τα playoff, μην περιμένετε τίποτα ιδιαίτερο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα rewards και να δούμε τι θα βγάλουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σου οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coin, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Λοιπόν, εδώ βλέπετε Food Champions. Ήμουν μπάσταρδος και μόλις κέρδισα τα match που ήθελα να κερδίσω, όλα τα άλλα μόλις έμπαινα έβγαινα. Δεν θα σου δώσω free νίκη πουτανάκι, επειδή δεν το κάνετε και σε μένα και είμαι μπάσταρδος. Οπότε ναι, πάρετε τα αρχίδια μου. Έχουμε εδώ τα player picks, τα οποία δίνει το challenge. Φυσικά όπως βλέπετε δεν θα βγάλουμε τίποτα. Η ομάδα πάει κάπως καλά. Άμα πω ότι αυτό είναι το όνειρό μου. Σχεδίασα μια ομάδα εντελώς για πλάκα. Α, καλά, τέλειο. Το καλύτερο clickbait. Σχεδίασα μια ομάδα εντελώς για πλάκα και σε αυτή την ομάδα είχα βάλει μέσα τον Veghorst και σκεφτόμουν να βάλω και τον Boateng, αλλά δεν ήθελα να ξοδέψω λεφτά και παίζει να τη φτιάξω, για να φτιάξουμε μια ακραία ομάδα με ό,τι έχω στον πάγκο, με SBCs και αυτά. Θα έχει μέσα παίκτες που ας πούμε δεν θέλετε να δείτε σε μια ομάδα. Φυσικά δεν θα παίξουμε αυτήν Food Champions, επειδή προέχει πάνω απ' όλα το να πάρω καλά rewards. Παρότι δεν νομίζω καν να προλάβω, αυτή τη στιγμή είναι 4,5 ώρα. Δεν νομίζω να προλάβω μέχρι τις 8 να έχω τελειώσει τα Food Champions, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι τόσο ακραίος παίκτης. Βασικά 4 μάτς την ώρα, με λίγα forfeits, 16 μάτς προλαβαίνω να παίξω. Άρα εντάξει, για τις 11 νίκες πάω ούτως ή άλλως. Άμα είμαι τυχερός προλαβαίνω να τελειώσω τα μάτς. Αλλά με αυτό το Veghorst νομίζω θα σχεδιάσω μια ομάδα έτσι λίγο για πλάκα και μπορεί να πάω να παίξω κανένα μάτς να το δείτε κι εσείς και όλα αυτά. Ίσως θα έχει πλάκα να παίξω gameplay, ας πούμε, μια ομάδα η οποία δεν είναι η ίδια ξανά και ξανά, γιατί κατατάει λίγο κουραστικό. Είναι καλή η ομάδα μου, αλλά δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς όταν παίζετε με καλές ομάδες. Εγώ προσωπικά με κουράζει υπερβολικά πολύ αυτό, δηλαδή δεν μ' αρέσει. Ναι, βγάλαμε hero, what? Είναι ο Γκόμες και είναι εντελώς άθλιος hero. Είναι κυριολεκτικά από τους χειρότερους heroes στο game, αλλά βγάλαμε hero, okay, δεν το περίμενα αυτό, να πω την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα είδατε δεν αντέδρασα καν, επειδή απλά τον έβλεπα να κάνει walkout και μου what? Τι βλέπω? Έχω βγάλει ξανά hero. Πρέπει να είναι και ο πρώτος hero που βγάζω heroes. Okay, bro. Ο πρώτος hero που βγάζω γενικά, Δεν είναι ιδιαίτερα κακός, αλλά δεν είναι και καλός. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Να αφήνω και τώρα στο club. Άμα χρειαστούμε coins, είναι πάντα εκεί. Μπορεί να τον χρησιμοποιήσω για να πάω να πάρω κανένα μαλτίνι. Και τι έχουμε εδώ πέρα? Ναι, αυτές οι μαλακίες. Τέλος πάντων, αυτά για τώρα. Θα τη δείξω. Δεν ξέρω πότε την ομάδα. Δεν ξέρω καν αν θα την κάνω αυτήν την ομάδα για πλάκα. Απλά μου ήρθε μια ιδέα να σχεδιάσω μια ομάδα τώρα που βγήκαν οι Winter Wildcard. Να βάλω τον Gullit, να βάλω τον Veghorst, που ο Veghorst μου φαίνεται πάρα πολύ καλό center back. Ναι, είμαι ειλικρινής. Μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Οπότε ναι. Και να βάλω και τον Kehrer εδώ που έχω. Τον Smaller που τον δοκίμασα και είναι απίστευτο. Ίσως τον Ronaldinho επειδή πάει χαμένο. Τον Ballack, τον Stoichkov σίγουρα. Τον Verde θα ήθελα να βάλω, αλλά δεν νομίζω να χωράει. Ήταν καλή κάρτα που τον δοκίμασα ως αλλαγή λίγο. Παίζει πάρα πολύ όμορφα. Το Gin φυσικά. Και ναι, γενικά έχω πάρα πολλές κάρτες στον πάγκο που σε πολλές ομάδες πιστεύω θα έμπαιναν βασικές. Ειδικά θεωρώ όλες οι κάρτες που είναι εδώ θα έπρεπε να μπαίνουν βασικές σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν κάτι εντελώς endgame. Αλλά πάνω κάτω σε κάθε θέση έχω κάτι που είναι εντελώς endgame, σχεδόν τουλάχιστον. Τέλος πάντων, αυτά για τώρα. Θα επιστρέψω μόλις τελειώσω με τα Food Champions ή μόλις πάει 8, ό,τι γίνει πρώτα. Έχει πάει 8, το FIFA αρχίζει πάλι κάνει τα δικά του. Δεν με νοιάζει κυριολεκτικά, δεν θα ασχοληθώ τώρα. Food Champions έπαιξα λίγο, κέρδισα τα 4 πρώτα match, μετά έχασα 2 και είπα εντάξει, δεν μπορώ να ασχοληθώ πλέον. Οπότε, άμα έχετε παράπονα, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Προσωπικά εγώ πάντως δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα να παίξω. Μάλλον θα τελειώσω αύριο, αλλά δεν ξέρω, δεν είχα όρεξη τώρα σήμερα καθόλου. Να αρχίσω τη χρονιά με rage βασικά ήθελα φυσικά. Τέλος πάντων, έχουμε εδώ
Δύο token που έχουν βγει. Draft token upgrade. Πάρα πολύ ωραίο. Να έπαιζα και draft. Έχω μαζέψει αρκετά token, άμα δεν κάνω λάθος. Και γενικά, όσο περνάνε οι μέρες, αυτό που λέω για τα PC, άμα ξέρετε από PC, please μπείτε στο Discord server για να μιλάμε και όλα αυτά. Εγώ σχεδιάζω αυτή τη στιγμή να φτιάξω ένα καινούριο. Έχω βρει κατά τη γνώμη μου το καλύτερο που μπορείς να φτιάξεις. Οπότε, άμα σας ενδιαφέρουν οι υπολογιστές και όλα αυτά, για ποιο λόγο να μην μπείτε και εσείς και να δείτε τι πιστεύω εγώ πως είναι το καλύτερο, να μπείτε και εσείς τη γνώμη σας. Τέλος πάντων, 5-3, ο Σίλας που ήταν πριν ο Γουάμαν Κιτούκα, για όσους δεν είναι εντελώς καινούργιοι στο game, το άλλαξαν το όνομα επειδή είχε μπει παράνομα στη χώρα. Δεν ξέρω γιατί παίζει ακόμα μπάλα το παλικάρι ενώ ήταν παράνομος. Ούτε επίσης ξέρω γιατί το λέω αυτό. Μία κάρτα που είναι υπερβολικά μέτρια, την έβγαλαν μόνο και μόνο για τον Danny Aaron που χτύπησε 1 εκατομμύριο. Ωραίο το 1 εκατομμύριο βίντεο του, μακάρι να έκανα και εγώ τέτοιες ποιότητας βίντεο. Ναι. Οκ, καρτούλα, δεν μπορώ να πω κάτι ιδιαίτερο. Για να δούμε εδώ πέρα τι μπορεί να βγάλουμε και δίνει βασικά κανένα pack σήμερα ή όχι. Νομίζω σήμερα δίνει loan αντί για pack. Εγώ είμαι μία μέρα πίσω για όσους δεν ξέρουν, έχω χάσει μία μέρα επειδή είμαι μαλάκας. Οπότε ναι. Γενικά δεν με πειράζει επειδή που δεν έκανα τα Foot Champions. Επειδή άμα το σκεφτείτε, έχω το πώς λέγεται παλικάρι μου, έχω βγάλει ήδη δύο πράσινους Winter Wildcard. Ναι, για ποιο λόγο δεν λειτουργεί το μυαλό μου. Είναι στο PC, γι' αυτό δεν λειτουργεί το μυαλό μου. Οπότε αφού έχω βγάλει ήδη δύο πράσινους, δεν συγκεντρώνομαι καθόλου σε τίποτα άλλο. Οπότε ναι, δεν ξέρω καν τι λέω πλέον, μαλάκα, τα έχω παίξει τελείως. Λοιπόν, έχουμε δύο Winter Wildcard γενικά αυτό που λέω. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε για άλλα pack σήμερα. Τα αφήνω για αύριο να δούμε πώς θα είναι το πρωτοχρονιάτικο μας packlack. Έχουμε κάτι στο store που δεν ξέρω καν τι είναι, να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε. Και έχουμε εδώ πέρα τι θα δώσει σήμερα το daily login. Θα δώσει να κάνετε loan. Αύριο 2,85. Μετά εδώ πάπα πραγματάκια. Για ποιο λόγο δίνεις R9 loan? Θα πονέσει αυτός ο R9 loan σαν Foot Champions. Ειλικρινά. Ναι, έχω ήδη loan κάνετε. Τέλος πάντων, τι άλλο ήθελα να πω? Τίποτα για τον υπολογιστή. Δεν ξέρω κατά πόσο τον πάρω, επειδή φυσικά άμα δεν έχετε δουλέψει ποτέ, μάλλον δεν ξέρετε ποια είναι η αξία των χρημάτων. Sorry που σας κατηγορώ κιόλας, αλλά ναι, είναι λίγο πολλά τα χρήματα να δώσεις 1400 ευρώ. Μπορεί και παραπάνω. Και γενικά οι υπολογιστές είναι πολύ ακριβοί. Όταν είχα πάρει πρώτη φορά υπολογιστή, φυσικά δεν δούλευα, ήμουνα μικρός και έκανα μαλακίες. Φυσικά ακόμα αυτό να έχω και έκανα μαλακίες, γι' αυτό μπορεί και να λαγκάρει το FIFA όπως βλέπετε. Φυσικά υπάρχουν και χειρότεροι, αλλά λειτουργεί για τώρα, μας βολεύει. Ο μόνος λόγος που δεν αλλάζω είναι επειδή όπως βλέπετε τα βίντεο κάθε μέρα τα βγάζω μια χαρά. Δεν έχω ιδιαίτερα παράπονο, δεν έχω καν παράπονο γενικά, όχι ιδιαίτερα. Βασικά έχω παράπονο, αλλιώς δεν θα πήγαινα να κοιτάξω για υπολογιστή. Παρότι λαγκάρει το game, δηλαδή τη δουλειά μου την κάνω, οπότε profit βγάζω ας πούμε, δεν έχω κάποιο θεματάκι, αλλά δεν ξέρω. Θα έχει λίγο φάση, ξέρετε, το να πας και να έχεις τα καλύτερα πράγματα, τα πιο tech πράγματα, γι' αυτό παίρνω και κινητά. Εγώ με τα κινητά δεν το κατάλαβα ποτέ. Ας πούμε, ένα παιδί που κάνω παρέα πήρε το iPhone 14 Pro Max, του λέω μαλάκα είσαι σοβαρός, 1500 ευρώ και τα έδωσε έτσι. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι να σου πω. Τέτοια άτομα είναι άτομα τα οποία δεν συνειδητοποιούν καν πιστεύω πως λειτουργεί ο κόσμος και πως λειτουργούν τα λεφτά. Άμα γενικά με βλέπει κάποιος που είναι μικρός ηλικία, το λέω, πριν αγοράσεις κάτι, κοίτα τα πάντα. Πρώτα απ' όλα καλύτερα μάθε πρώτα απ' όλα ποιο είναι το εισόδημα των γονιών σου. Γιατί ξέρω εγώ, άμα είναι ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος των γονιών σου, θα πρότεινα να μην το αγοράσεις καν. Τώρα άμα εσύ είσαι να έχεις εισόδημα και σε 5 χρονών ξέρω εγώ είσαι ο... δεν ξέρω ποιος, πως λέγονταν εκείνο το αρχίδι που έλεγε το Shape of You, δεν ξέρω. Ένα ξανθό αρχίδι τραγουδιστής που έβγαζε λεφτά από τα 11, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, άμα τίποτα τέτοιο, πως το κάνεις του κουστάρεις. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω συμβουλή, άμα θέλετε να αγοράσετε κάτι, κοιτάξτε σίγουρα πως αξίζει.
Κοιτάξτε σίγουρα πως αξίζει, μπείτε σε server, ρωτήστε Discord, ξέρω εγώ, ψάξτε όλα τα βίντεο στο YouTube κατά πόσο αξίζει αυτό που θέλετε να αγοράσετε, ειδικά για υπολογιστές. Εγώ κάθισα τώρα μια εβδομάδα, έμαθα ό,τι μπορώ να μάθω με το επίπεδο πρόσβασης που έχω, δηλαδή χωρίς πειράματα. Οι περισσότεροι μαθαίνουν με πειράματα να αγοράζουν πράγματα, τι είναι καλό ή όχι, ή από πανεπιστήμια. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Κοίταξα YouTube βίντεο, ξέρω τι είναι καλό αυτή τη στιγμή από πειράματα και στατιστικά που είδα. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι πως, ας πούμε, επειδή ο υπολογιστής μου έχει GTX 1650, όλοι λένε πως είναι η χειρότερη κάρτα γραφικών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά υπάρχουν και χειρότερες, υπάρχουν κάτι RTX 780 και τέτοια σκέτα, ό,τι να είναι. Βέβαια αυτά δεν χρησιμοποιούνται πλέον καν, δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν, αλλά 1650 που γίνεται ακόμα να χρησιμοποιηθεί είναι χειρότερα από αυτές που είναι ακόμα χρήσιμες, δηλαδή. Οπότε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Please, άμα ξέρετε από υπολογιστές, μπείτε στο Discord server, και να μην ξέρετε, απλά μπείτε. Και όπως είστε και στην περιγραφή, επειδή εκεί είναι το link για να μπείτε στο Discord server, κοιτάξτε και το FIFACON μία, επειδή μάλλον θα κάνει τίποτα για πρωτοχρονιά, δεν ξέρω, το δουλεύω και παλικάρι, χορηγός είναι. Άρα θα έχει πλάκα λίγο να βάλετε coins, να φτιάξετε ομάδα, γιατί εμένα τώρα θα μου βγει ο πούτσος να φτιάξω καλή ομάδα, γιατί αυτήν, παρότι είναι καλή, λίγο κάτι μου τη σπάει. Αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Καλή χρονιά μάλλον σε όλους, παρότι δεν έχει μπει ακόμα, επειδή δεν ξέρω, περισσότεροι δεν βλέπουν το βίντεο μόλις βγαίνει. Άμα έχει αλλάξει ο χρόνος, καλή χρονιά. Αν δεν έχει αλλάξει, το λέω από τώρα. Θα τα λέμε αύριο με το πρώτο βίντεο για το 23 και ελπίζω να είναι καλό βίντεο. Οπότε, ναι, τα λέμε με το καλό αύριο, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάλλον και είναι, λες και μιλάω call σε Discord, ξέρω, οπότε βγάζω βίντεο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Τέλος πάντων, αυτά τα λέμε επόμενη φορά. Γεια σας!